Απόγευμα στην Τρίπολη, 2016, άλλη μια φορά. Ο Δήμος έχει οργανώσει αρκετά πράγματα. Την Δευτέρα, μάλλον, θα βγει και το ενημερωτικό κλάδιο και οι αφήσεις που θα κυκλοφορήσουν στην πόλη. Ξεκινάμε τις απόκριές μας φέτος με το Σάββατο πριν τις απόκριες με ένα παιδικό πάρτι με πολλή μουσική, πολύ χορό, πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά, με ανηματέρ που θα κατέβουν για να καλύψουν όλη αυτή την εκδήλωση. Καλούμε όλα τα παιδιά της πόλης μας να έρθουν και πέρυσι που είχαν έρθει τα παιδιά και είχε μεγάλη συμμετοχή, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πολλές εκπλήξεις, πολλά δωράκια και πολλές απόκριες για τα παιδιά το Σάββατο. Πάμε την Κυριακή τώρα των αποκρεών. Τις 2.30 ώρα το μεσημέρι θα υπάρχει το καρναβάλι στο Κακούρι. Καλό θα ήταν να τους βοηθήσουμε να πάμε εκεί πέρα να παρακολουθήσουμε. Είναι μια σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου και των Παιδιών να οργανώσουν αυτό το καρναβάλι και φέτος. Ωραία θα ήταν να το παρακολουθήσουμε και να περάσουμε και εμείς ωραία, αλλά και τα παιδιά να ανταμυφθούν με την παρουσία μας για την προσπάθεια που έχουν κάνει για να μας παρουσιάσουν αυτό το καρναβάλι. Και ερχόμαστε μετά στη Τρίπολη, γύρω στις 6 ώρα, πλατεία Πετρινού, με ήχο σε όλη την πόλη όμως, με στημένη εξέδρα με DJ, με κρασί, με ξηρούς καρπούς, μεγάλο πάρτι, παρέλαση αν θέλετε πέστε το, έχουν εκφράσει την επιθυμία και πολλές καφετέριες της πόλης μας να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή χρησιμοποιώντας και τους δικούς τους DJ σε αυτό το μουσικό πάρτι του καρναβαλιού. Δεκτοί όσοι είναι να έρθουν και να συμμετέχουν στο μουσικό δρόμενο και από εκεί και πέρα καλούμε όλη την πόλη να έρθουν, να ντυθούν, να έρθουν στην Πετρινό, να ξεφαντώσουμε. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και βόλτα στην πόλη μεταξύ των καφετεριών και μεταξύ των ομάδων των καφετεριών, οπότε γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να είναι και σαν παρέλαση καρναβαλική, το οποίο πιστεύουμε να κρατήσει όσο πιο αργά γίνεται. Πιστεύω να είναι και καλός ο καιρός από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα εκείνες τις μέρες, όχι όπως πέρυσι που είχε τις καταιγίδες που μας βρήκανε. Οπότε αν έχει και πολύ καλό καιρό θα είναι και πολύ ευχάριστο όλο αυτό που θα γίνει στην πόλη μας εκείνη την ημέρα. Και πάμε τώρα στη Δευτέρα στα Κούλουμα, που στην Κάρτσοβα, άλλη μια χρονιά με μουσική που θα είναι από ορχήστρα, παραδοσιακή μουσική και με αποκριάτικη μουσική που έχουμε συνεννοηθεί με την ορχήστρα να παίξει αποκριάτικα τραγούδια, με κρασί, τσίπουρο, Κούλουμα εκείνη την ημέρα με δέσματα. Οπότε και εκεί ελπίζουμε να έχει μεγάλη συμμετοχή, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει για να συμμετέχει σε αυτό. Έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε τις απόκριες του 2016 στην πόλη μας.